Έχω ακούσει τόσες υπέροχες ιστορίες τόση ώρα, συγκινητικές, υπαρξιακές, προσωπικές. Βέβαια είναι τόσο βαθιά προσωπικές που ξαφνικά γίναν ιδιοκτησία όλων μας. Άρα αν ήταν εδώ ο δάσκαλος, θα έλεγε αυτό είναι μέθεξη. Ακούσαμε την ιστορία του δρομέα που συνόδευε τον δρομέα που δεν έβλεπε και ξαφνικά το μοιραστήκαμε όλοι, δεν ήμασταν εκεί, αλλά ο κόσμος των ιδεών που μας μετέφερε με τόσο επιτυχία κατέβηκε, μας άγγιξε, το νιώσαμε και είχαμε τη μέθεξη εδώ. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω λιγάκι για τη μέθεξη, επειδή μάλλον το προέβλεψα, μάλλον ανάποδα, εγώ τι θα έκανα εδώ. Νομίζω υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες ζωής από τη δικιά μου, με πολύ πιο ενδιαφέρουσες μεθέξεις από τις δικές μου. Η δική μου η σχέση με τη μέθεξη είναι λίγο τυπική. Αυτά που ξέρουμε όλοι. Όμως, ξέρετε, εγώ είμαι φλανέρ, πλάνητας, περπατητής. Στην Αθήνα, λοιπόν, ένα μέρος που χάνομαι. Είναι η Ακαδημία του Πλάτωνα. Έχουν μείνει τρεις πέτρες. Αυτό είναι όλο. Καθώς λοιπόν περιπλανιέμαι στον Ερυπιώνα με τις δύο πέτρες, κάτι πρωινά του Δεκέμβρη, έχω ένα γνωστό, Αγαθοκλής λέγεται, γελίο όνομα. Αλλά μου λέει να με λες Αγαθοκλή. Εντάξει, του λέω. Του λέω, κοίτα τι κρίμα ρε παιδάκι μου. Από τον ένδοξο, από την ένδοξη σχολή του δασκάλου Πλάτωνα, δεν έχει μείνει τίποτα. Ερχόμαστε εδώ και τι βλέπουμε, δύο πέτρες. Α, μου λέει, όχι. Η σχολή είναι εδώ. Εσύ δεν καταφέρνεις μέσα από τη μέθεξη να μπεις μέσα στη σχολή. Να διαβάσεις πάνω από τη σχολή την περιβόητη φράση «Μη δεις αγιομέτρητο συσίτο». Κανένας που δεν ξέρει γεωμετρία, δηλαδή κανείς που δεν έχει μελετήσει βαθιά, να μην μπει. Εκεί πιο πέρα είναι η παλέστρα, όπου θα μπορούσες να παλέψεις και με τον Πλάτωνα. Αλλά μου λέει, για να μπεις μέσα όλα αυτά, χρειάζεται τη μέθεξη. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ως εκ θαύματος, χτυπάει το κινητό μου, είναι η Δεσποινή Ζωή, εξαιρετική συνεργάτηδα και βοηθός, και μου προτείνει να μιλήσουμε για τη μέθεξη. Και της λέω, σε περίμενα. Αγαθοκλή, του λέω, γυρίζω, δες με και θα τα πούμε. Ο δάσκαλος είπε απλά κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο. Η μέθεξη είναι η κόλλα που συνδέει τον κόσμο των ιδεών με την ύλη. Σώπα ρε μεγάλε, τι μας είπες τώρα. Δηλαδή, πας σε ένα ξυλουργό και του λες, θέλω ένα τριγωνικό τραπέζι. Πού είναι η μέθεξη εκεί? Και ο ξυλουργός και εγώ ξέρουμε ότι στον κόσμο των ιδεών υπάρχει το τρίγωνο. Και εκείνη τη στιγμή γίνεται η μέθεξη και φτιάχνουμε ένα τριγωνικό τραπέζι. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι κάτι το οποίο, όσο και αν ακούγεται τόσο απλό, να σας ενημερώσω ότι στη σχολή του Πλάτωνα είχε καταταχθεί στις πιο υψηλές βαθμίδες σπουδής. Πες γιατί ρε παιδί μου. Εγώ περπατάω στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, βλέπω, είναι ο μαγειρίων ή μέθεξης. Μπαρ μέθεξης. Night club ο μαύρος γάτος. Όχι αυτόν άλλο. Μέθεξης. Δηλαδή, βλέπεις μια εκπομπή και λες, έκανα αυτό το υπέροχο φαγητό, το έφαγα και ήταν μια μέθεξη κτλ. Γιατί ο Πλάτωνας ήταν τόσο αφελής, έτσι ώστε να βάλει στο ανώτερο επίπεδο των σπουδών την έννοια της μέθεξης. Δεν θα μπορούσε τότε, ας πούμε, ένας μαθητής του να κάνει κάποια συμπόσια με μια ωραία κρασοκατάνοιξη, ένα σύνολο ειδονών και να φτάσει στη μέθεξη? Όχι. Γιατί η πλατωνική μέθεξη είναι κάτι πέρα από όλα αυτά, αλλά και μέσα σε όλα αυτά.
ας πούμε, τι δεν είναι μέθεξη. Κατά τον Πλάτωνα, έτσι. Δηλαδή, κατά τον πυρήνα. Τι δεν είναι μέθεξη σύμφωνα με την πηγή του ποταμού που μας φέρνει στη μέθεξη του σήμερα. Μέθεξη δεν είναι διασκέδαση. Μέθεξη επίσης δεν είναι η εκπλήρωση των στόχων μας. Μέθεξη δεν είναι η απόλαυση. Μέθεξη δεν είναι η μέθη. Πολύ σωστά υπόθηκε. Η μέθεξη έχει να κάνει με τη συμμετοχή. Όλοι εμείς, ο κόσμος των ιδεών που έχουμε προετοιμαστεί για να τον συναντήσουμε, άκουγα τόσο εντυπωσιακά και τις προπονήσεις. Τι κόπο, τι μέρημνα, το χρονόμετρο, τα δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί η μέθεξη να συμβεί χωρίς αυτή την τρομερή προετοιμασία. Όλα τα άλλα δεν είναι μέθεξη. Είναι ένας απόϊχος της μέθεξης. Αλλά τη μεγάλη δύναμη της μέθεξης την απολαμβάνουμε όταν μπούμε στον κόσμο των ιδεών και αποκτήσουμε και καλή σχέση με την πραγματικότητα. Βέβαια θα μου πεις τώρα, ωραία, παίρνουμε ένα ρομπότ, του βάζουμε το σύνολο των ιδεών, μαθηματικά, φυσική, τα πάντα. Και το ρομπότ φροντίζει όλα αυτά να γίνονται ύλη. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί και πάλι μου άρεσε η ομιλία πριν του δρομέα μας που είπε, δεν ξέρω γιατί 2 μέτρα πριν του είπα φύγε τώρα. Οπ, τι ήρθε εκεί. Η ψυχή. Το μεγαλύτερο ένιγμα. Άρα η μέθεξη λοιπόν είναι ο κόσμος των ιδεών, η πραγματικότητα και η κόλλα που τα συνδέει είναι η νόηση και ένα μεγάλο ένιγμα, η ψυχή, το οποίο θα το αφήσουμε για πάντα αναπάντητο. Επειδή με εμπνέετε, βλέπω ο χρόνος μου δεν μου φτάσει. Στη ζωή μου λοιπόν, αν το κάνουμε και λίγο πιο προσωπικό, έχω ζήσει 2 μεθέξεις πλατωνικές. Τη μία μέθεξη, όταν πήγαινα Δευτέρα Δημοτικού και έμαθα το Πυθαγόριο θεώρημα. Οι 2 κάθετες στο τρίγωνο, το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από την υποτείνουσα. Πόσο να είμαι, 6 χρονών. Τάκ! Είναι η πρώτη στιγμή που μπαίνω στον κόσμο των ιδεών και βγαίνω από το σχολείο και πρέπει να πάω στο σπίτι μου. Εγώ, επειδή δεν έβλεπα καλά το δρόμο, υπολόγιζα ότι αν πάω έτσι και έτσι, είναι πιο γρήγορα. Γιατί μου φαίνονταν πολύ μακριά ευθεία. Οπότε έλεγα, θα κόψω δρόμο έτσι και έτσι. Αλλά σύμφωνα με το τριγωνομετρία, πρέπει να πάω ευθεία. Πάω ευθεία και όντως, ο Πυθαγόρας είχε δίκιο. Και ζω λοιπόν την πρώτη μου μέθεξη, που είναι η συνάντηση του κόσμου των ιδεών με την πραγματική ύλη. Η δεύτερη μέθεξη, την έχετε, ήσασταν παρόντες πάρα πολύ, είναι η ενιγματική μέθεξη του κινηματογράφου. Έχω κάνει μια ταινία, ίσως την έχετε δει, τα Φθηνά Τσιγάρα. Είναι μια ταινία που έκανε 20 χρόνια να βρει την επικοινωνία της με το κοινό και κάθε φορά που μπαίνω μες στην αίθουσα αναρωτιέμαι τι έφερε όλους αυτούς τους ανθρώπους ξανά στην αίθουσα μετά από 20 χρόνια, ενώ έχουν δει όλη την ταινία. Την έχουν ξαναδεί. Τώρα πια ξέρω ότι είναι η μέθεξη. Δηλαδή τώρα πια ξέρω ότι ο κόσμος των ιδεών που προσπάθησα εγώ να χτίσω πήρε τον χρόνο του για να συναντήσει το κοινό. Και η μέθεξη στην αίθουσα είναι τόσο πυκνή που νομίζω ότι μπορώ να την πιάσω. Εγώ, όταν βλέπω την ταινία, δεν νιώθω καμία μέθεξη. Γιατί η ταινία δεν είναι δικιά μου πια. Τον κόσμο των ιδεών της ταινίας, εγώ τον έχω αφήσει πίσω. Είναι μια υπόθεση των άλλων. Οπότε είμαι παρατηρητής μιας μέθεξης που εγώ έφτιαξα για τους άλλους. Βέβαια, τώρα θα σας πω κάτι σουρεαλιστικό, αλλά είναι αληθινό. Η μεγαλύτερη μέθεξη στην ιστορία της ανθρωπότητας και να καταγραφεί παρακαλώ πάρα πολύ ότι είναι μια προσφορά μου
στην παγκόσμια φιλοσοφία αυτή τη στιγμή. Μη γελάτε. Είναι. Το εννοώ. Και σε 50 χρόνια που το ξαναδείτε, θα πείτε ήμουν και εγώ εκεί, σε αυτή τη στιγμή της μέθεξης. Θεωρώ λοιπόν ότι η μεγαλύτερη στιγμή μέθεξης που ο Πλάτωνας θα μου δίνει πτυχίο, ήταν η στιγμή που στη σελήνη προσγειώνεται το πρώτο διαστημόπλοιο. Τη στιγμή που ακουμπάει, πριν καν σβήσουν οι μηχανές, γιατί. Γιατί ο κόσμος των ιδεών 5.000 χρόνων, αρχίζοντας από την αρχαία Αίγυπτο με τα μαθηματικά, τους Έλληνες τριγωνομέτρες και μέχρι τους σημερινούς κομπιουτεράδες, ο κόσμος των ιδεών κατάφερε να αγγίξει τον κόσμο της ύλης σε έναν άλλο πλανήτη και η ανθρωπότητα να ζήσει ταυτοχρόνως μέθεξη, γιατί μέσα από την τηλεόραση το βλέπαν σε απευθείας σύνδεση. Εκείνη λοιπόν η στιγμή είναι η στιγμή που στο συλλογικό ασυνείδητο ο άνθρωπος καταφέρνει το αδιανόητο, δεν ζούσα, έχω ακούσει, και το μοιράζεται με όλη την ανθρωπότητα. Η προσελήνωση ασφαλώς επέκτηνε τα όρια του φυσικού κόσμου, άραγε ο δάσκαλος τι θα έλεγε, ότι επέκτηνε και τα όρια του κόσμου των ιδεών. Θα τον ξαναβρω, να τον ρωτήσω στην Ακαδημία. Θα κλείσω λιγάκι γιατί έχω 6 λεπτά. Προσωπικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος στη ζωή, και μάλιστα και η συζήτηση που έκανε και ο Φώτης για τους τρανς και όλα αυτά, αντιμετωπίζει 3 ερωτήματα για πάντα. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω. Τα ερωτήματα αυτά αλλάζουν. Το θέτεις στον εαυτό σου παιδί, νέος, όριμος, γέρος, λίγο πριν το θάνατο. Και οι απαντήσεις έρχονται μόνο μέσα από τη μέθεξη, όχι από το συνέστημα. Ποιος είμαι, όχι μέσα από το συνέστημα. Μέσα από την σοφή ανάλυση που μας μάθανε οι προγονείς μας οι Έλληνες. Όχι μέσα από τη μαγεία, όχι μέσα από τα ματζούνια, όχι μέσα από τις παρεσθήσεις. Μέσα από την νόηση και το ένιγμα της ψυχής. Ποιος είμαι, πού πάω και από πού έρχομαι. Βέβαια, η πιο τρομερή, κορυφαία μέθεξη που όλοι θα ζήσουμε είναι η στιγμή λίγο πριν το θάνατό μας, όπου θα ξαναρωτήσουμε ποιος είμαι, ποια ξέρω, έχω ζήσει, από πού έρχομαι, αυτό το ξέρω πολύ καλά, αλλά δεν ξέρω πού πάω. Γι' αυτό πιστεύω ότι τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος, η μέθεξη ζει λίγο ακόμα. Για να του ολοκληρώσει το μεγάλο ερώτημα, το πού πάει. Οπότε έχω καταθέσει στον κόσμο της φιλοσοφίας τη μεγάλη μου ανακάλυψη περί σελήνης και παγκόσμιας μέθεξης και στον χώρο της μεταφυσικής, βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι η μέθεξη είναι το τελευταίο πράγμα που νιώθει ο άνθρωπος πριν εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Πηγαίνω λοιπόν στη σχολή αυτή την εποχή και όντως έχοντας διαβάσει για τον Πλάτωνα, έχοντας διαβάσει για τη σχολή που ήταν ακριβώς οι παλέστρες κτλ., όντως ζω το φαινόμενο της μέθεξης. Είμαι εκεί, περπατάω μέσα στη σχολή και είναι όλα παρόντα. Είναι η ταμπέλα, μη δεις αγιομέτρης ο Συσίτο, η παλέστρα όπου μπαίνω και βρίσκω τον Αγαθοκλή. Μου λέει παλεύουμε. Παλεύουμε, του λέω. Και παλεύοντας, του λέω, ξέρεις κάτι, Αγαθοκλή. Έχω κάνει κάτι έρευνες για τη μέθεξη, έλα καημένε, μου λέει τώρα, και μου κάνει κάτι λαβές. Του λέω, Αγαθοκλή, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Ο Αγαθοκλής είναι ντούκι. Πλάτες ανοιχτές, κούτελο ανοιχτό, ευρύστενος. Και λόγω των τρανς, τώρα θυμήθηκα το ότι είναι να σε κουτσομπολεύουνε. Λέω, Αγαθοκλή, σε κοροϊδέμο στη σχολή. Τι έχεις ακούσει. Σου έχουν βγάλει επειδή σε πλάτης ένα φρικτό ψευδώνυμο. Πώς με λένε, Πλάτωνα, απέσιο. Και του λέω, άστο, θα το αποφασίσει η μέθεξη. Έμεινε γνωστός ως Πλάτων. Ευχαριστώ πολύ.